Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Άννα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο θα δούμε τι περιέχει το νεσεσέρ των διακοπών μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ το μπλε νεσεράκι από Dust & Cream. Να πω ότι το βίντεο δεν είναι sponsor, απλά μου αρέσει αυτή η εταιρεία και έχω ψωνίσει από εκεί. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το νεσεσέρ και ξεκινάμε μια παλέτα της Technique, η οποία περιέχει highlighter σε όλες τις αποχρώσεις. Μετά συνεχίζω με το primer μας, το οποίο είναι από Maybelline. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο primer, ενδυτικό και σου κάνει πολύ ωραία την επιδερμίδα για να βάλεις το make-up σου μετά. Θα συνεχίσω έτσι όπως πάει το μακιγιάζ. Απλά ήταν πάνω-πάνω η παλέτα και σας την έδειξα. Λοιπόν, μετά πάμε σε ένα make-up, πάλι της Dust & Cream. Έλα καλό μου. Ένα πολύ ωραίο make-up. Μετά θα συνεχίσω με μία πούδρα της Max Factor, μία τέλεια πουδρίτσα, σε αυτό εδώ το χρωματάκι. Μετά έχω πάρει μία παλέτα η οποία είναι από τα Dust & Cream, που μέσα περιέχει contouring, rouge και highlighter χρυσό, γιατί η άλλη μου παλέτα δεν έχει χρυσό highlighter και γενικά το χρυσό highlighter το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Η συγκεκριμένη παλέτα μυρίζει υπέροχο, μυρίζει λουλούδι όπως είναι και η συσκευασία της. Είναι έτσι και έχει και καθαριτάκι. Πολύ ωραία παλέτα, μυρίζει υπέροχα. Μετά θα συνεχίσω με δύο αποχρώσεις κραγιών που θα πάρω μαζί μου. Μία κόκκινη απόχρωση της Dust & Cream και μία φουξιο ροζ που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά αυτές οι δύο αποχρώσεις είναι οι αγαπημένες μου. Δεν φοράω κάποια άλλη απόχρωση, ή θα βάλω το κόκκινο ή θα βάλω αυτό εδώ πέρα το ροζάκι μοβ, όπως θέλετε πείτε το. Μετά συνεχίζουμε με ένα lip gloss που είναι πάλι από την Technique και είναι με φρουτάκια. Μετά προχωράμε σε μία μάσκαρα που είναι της Maybelline και είναι η αγαπημένη μου γιατί είναι αδιάβροχη. Εγώ γενικώς δεν φοράω μάσκαρες που δεν είναι αδιάβροχες, δεν με βολεύουν. Οπότε αυτή η μάσκαρα της Maybelline που είναι αδιάβροχη με βολεύει πάρα πολύ και για τις διακοπές πιστεύω ότι μία αδιάβροχη μάσκαρα είναι πολύ σημαντική και βολεύει. Στη συνέχεια θα προχωρήσω με ένα μολυβάκι για τα φρύδια, τίποτα το σπουδαίο, και eyeliner πάλι από την Dust & Cream. Μετά έχουμε το σφουγγαράκι μου, το οποίο το έχω βάλει μέσα σε αυτό εδώ το muffin, που το έχω πάρει από τα Jumbo πλάκα πλάκα και είναι πάρα πολύ βολικό και βολεύει. Και έχω βάλει μέσα ένα σφουγγαράκι όλο καινούριο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Θα το πάρω στις διακοπές μου και θα το πετάξω φεύγοντας, δηλαδή δεν θα το χρησιμοποιήσω εδώ όταν θα γυρίσω πίσω. Γιατί όσο να είναι μέσα στο νεσεσέρ, με τη ζέστη χαλάνε, μου χλιάζουν και δεν είναι τόσο υγιεινό για το πρόσωπο. Οπότε καλό είναι να παίρνουμε στις διακοπές ένα και να το πετάμε μετά. Μετά θα συνεχίσω με τα πινέλα μου. Δεν θα πάρω πολλά πινέλα, θα πάρω ένα πινέλο για το contouring, ένα πινέλο για το ρούς και ένα για την πούδρα και για το highlighter. Αυτά είναι τα πινέλα που θα χρησιμοποιήσω στις διακοπές. Τα κυρίως πινέλα βασικά, γιατί μόλις ξέχασα ότι δεν έχω βάλει τα πινέλα για τις σκιές.
γιατί σε αυτό το νεσεσέρ δεν χωράγανε οι δύο παλέτες που θα σας δείξω τώρα. Η μία παλέτα είναι της Technique, πάλι, και πιο πολύ έχει μέσα glitter, που είναι πολύ ωραίο να φοράμε σκιές με glitter στις διακοπές μας, αν θα βγούμε το βράδυ για ένα ποτό, για ένα φαγητό. Και τέλος, η τελευταία παλέτα που θα πάρω μαζί μου είναι αυτή εδώ η παλετίτσα, την λατρεύω. Νομίζω σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχει μέσα ό,τι χρώμα θέλεις, ό,τι χρώμα θέλεις. Και πραγματικά είναι η ιδανική παλέτα για τις διακοπές, γιατί έχει όλα τα χρώματα και ό,τι χρώμα θέλεις να κάνεις, το έχεις μέσα σε αυτήν εδώ την παλέτα. Επίσης, από πινέλα θα πάρω αυτά εδώ τα πινελάκια που είναι για τις σκιές στα ματάκια και αυτό εδώ πέρα, σε περίπτωση που θέλω να βάλω highlighter εδώ πέρα στην αρχή του ματιού μου ή από κάτω, οπότε χρησιμοποιώ αυτό εδώ το πινελάκι. Αυτά από πινέλα, δεν θα πάρω κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα γρήγορο βίντεο γιατί όσο να είναι δεν παίρνουμε και πολλά στις διακοπές για να μην κουβαλάμε. Είναι λίγο μεγάλες οι παλέτες μου, αλλά δεν έχω πιο μικρές παλέτες. Αυτές είναι οι παλέτες που έχω και με βολεύουν, οπότε αναγκαστικά τις πάρω μαζί μου γιατί δεν έχω πιο μικρές για ταξίδι. Εάν θέλετε να σας κάνω και το νεσσέρ με τα προϊόντα περιποίησης και skincare που θα έχω μαζί μου στις διακοπές, που θα περιέχουν γενικά το skincare μου, αντιλιακά και όλα αυτά, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια και να είναι το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, αυτά, φιλάκια πολλά, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το κουμπάκι για περισσότερες ειδοποιήσεις και εμείς θα το πούμε σε ένα καινούργιο βίντεο, φιλάκια πολλά, bye!